Γιώργο, Γιώργο Μαυρωτά, στέλεχος από το ποτάμι. Είστε μέλος και μιας επιτροπής, τέλος πάντων, αυτού του συντονιστικού, έτσι να το πω, που συνεδριάζει τακτικά, τέλος πάντων. Το έχετε βάλει και αυτό. Τελευταία. Ναι, το έχετε βάλει και αυτό στις υποχρεώσεις σας. Να πούμε ότι είστε και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βέβαια, για όσους ασχολούνται με τα αθλητικά σας, θυμούνται και από την. Με το σκουφάκι. Ναι, με το σκουφάκι από την εποχή της πορείας σας, έτσι, στη Βουλιαγμένη, αν θυμάμαι καλά. Βουλιαγμένη. Τέλος πάντων, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι, φαντάζομαι, πιο δύσκολη λίγο η πολιτική από το πόλο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τόσο έντονη σωματική δραστηριότητα, αλλά σίγουρα. Ναι, είναι διαφορετική σίγουρα. Έχει πολλά κοινά σημεία. Με τον αθλητισμό, με τη μάχη με τον, ας το πούμε, με τον αντίπαλο εντός εισαγωγικών. Αλλά εντάξει, μπορούμε να προσαρμοστούμε. Μάλιστα, τώρα αυτή η συντονιστική επικροπή τι, ακριβώς, τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί καταλαβαίνω. Του ποταμιού, η συντονιστική. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι το όργανο που συνεδριάζει τουλάχιστον μία-δύο φορές τη βδομάδα και εξετάζει τα διάφορα θέματα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Είμαστε 7 μέλη και 4 μέλη από. Τα περιφερειακά μας όργανα και ουσιαστικά συζητάμε τις εξελίξεις και διαμορφώνεται και προσπαθείτε έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω και λίγο να γίνεται κόμμα με την έννοια να αποκτήσετε έτσι, την παραδοσιακή δομή ενός κόμματος ότι πρέπει να υπάρχει ένα όργανο που συνεδριάζει, εντάξει, να αποφασίζει, να συζητάει. Απλώς βλέποντας όμως και τις κακοτοπιές, ας το πούμε, που, ή τις παθογένειες προηγουμένων κομμάτων, προσπαθούμε αυτές να τις αποφύγουμε μέχρι κάποιο σημείο. Χρειάζεται να υπάρχει μια δομή κτλ. Αλλά μεγάλο ρόλο δίνουμε στην από τη βάση, ας το πούμε, ροή πληροφορίας προς τα πάνω. Είναι αρχηγικό κόμμα το ποτάμι. Το λέω δηλαδή διότι είναι από τις κατηγορίες στις οποίες δέχεστε. Εδώ θα έλεγα ότι εξίσου με το να είναι αρχηγικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν η πρωτοβουλία του Σταύρου του Θεοδωράκη και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Από την άλλη έχει και ένα πολύ ισχυρό κομμάτι, ας το πούμε bottom up, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή ο Σταύρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετά μεγάλα αυτιά, δηλαδή ακούει αρκετά και ακούει όχι μόνο αυτούς που είναι δίπλα του. Τον βλέπουμε ότι είναι αρκετά εξωστρεφής άνθρωπος, πηγαίνει δεξιά και αριστερά, ακούει πολύ και από τη βάση, με αποτέλεσμα να είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει αφενός με το Σταύρο στην κορυφή, αλλά έχει και πολλές εισρωές από τη βάση. Και αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή να έρθει όσο το δυνατό πιο κοντά στην κοινωνία. Μάλιστα, εσείς ήσασταν στην ομάδα των στελεχών που συνόδευσε χθες τον κύριο Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μαξίμου, διάβασα σωστά. Ποια είναι η εντύπωσή σας από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Ο Σταύρος του είπε συγκεκριμένα πράγματα, κάποια πράγματα που είχε πει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή σχετικά με το ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα από την παρούσα Βουλή, όπως το να ξεκινήσει η αναθεώρηση του Συντάγματος, να ξεκινήσουν διαδικασίες για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι, του είπε το δικό του σχέδιο για εκλογές το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο, κοντά σε ένα χρόνο από τώρα του 2015. Το σημαντικό που του είπε κατά τη γνώμη μου όμως είναι και το γεγονός ότι πρέπει οι δύο πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας να τολμήσουν, και έχει σημασία το ρήμα τολμήσουν, να συνεννοηθούν. Θεωρούμε ότι γενικά και από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας είναι λίγο δέσμοι των κομματικών τους ακροατηρίων και γι' αυτό ουσιαστικά ορμόμενοι από αυτό δεν προχωράνε στο να γίνει μια συνάντηση και να συνεννοηθούν για κάποια βασικά θέματα. Δεν λέω ότι θα συμφωνήσουν σε όλα, λίμωνα να συμφωνούσαμε σε όλα, αλλά πρέπει σίγουρα να συζητάμε. Και αυτό είναι κάτι που επίσης είπε χθες ο Σταύρος Θεοδωράκης. Θα πάρω λίγο την πάσα από την προηγούμενη ερώτηση του Βασίλη έτσι, για μια ακόμη κατηγορία. Κάτι ακόμη που προσάπτουν στο ποτάμι, ότι παίζεται λίγο ως μπαλαντέρ και για τους δύο. Ότι εμφανίζεται η εικόνα ότι το ποτάμι θα μπορούσε με την ίδια ευκολία να συνεργαστεί και με την ίδια προθυμία, ας το πω καλύτερα, και με τη Νέα Δημοκρατία εφόσον είναι πρώτο κόμμα και με το ΣΥΡΙΖΑ εφόσον αυτό είναι πρώτο κόμμα. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ τόσο πολύ ότι είναι κατηγορία, ότι είναι μεμπτό, γιατί το ποτάμι ως ένα. Από την έννοια ότι δείχνει ένα κενό πολιτικο-ιδεολογικό. Νομίζω ότι η κατηγορία έχει αυτή. Με βάση
με βάση τα στάνταρ του 19ου αιώνα είμαστε λίγο απολιτικ. Αλλά με βάση τη σύγχρονη, ας το πούμε, πολιτική, νομίζω ότι το καινούριο πολλές φορές είναι σύνθεση υφιστάμενων πραγμάτων. Και το να μένουμε μέσα σε ιδεολογικά σειρματοπλέγματα ουσιαστικά μας μειώνει τους βαθμούς ελευθερίας να βρούμε λύσεις σε κάποια προβλήματα. Και η προσέγγιση του ποταμιού από τότε που βγήκε από το Φλεβάρι ήταν προβληματοκεντρική, δηλαδή να ψάξουμε για κάθε πρόβλημα να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και θα πάρουμε και πράγματα από τον ένα και θα πάρουμε και πράγματα από τον άλλο. Και επειδή το ποτάμι ουσιαστικά βρίσκεται στο κέντρο, ας το πούμε, του ιδεολογικού φάσματος, το λέμε το κέντρο των αλλαγών, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είμαστε ένα, ας το πούμε, αδρανές κέντρο, είμαστε ένα κέντρο το οποίο θέλει να δημιουργήσει εξελίξεις και να προχωρήσει τα πράγματα. Ένα κέντρο αλλαγών που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, που χρειάζεται έτσι η χώρα μας, προκειμένου να βγει από το... από την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Και με αυτή τη λογική, όταν είσαι στο κέντρο, αναγκαστικά έχεις δύο μέτωπα ή δύο συνομιλητές, ας το πούμε, και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Ναι, πάντως έχω την αίσθηση ότι, επειδή αναφερθήκατε και στον 19ο αιώνα, ότι βλέπετε ότι παραδοσιακές ιδεολογικές τομές δεν πρέπει να υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πια. Απλώς έχουν αλλάξει μορφή. Έχουν αλλάξει μορφή. Δεν πρέπει να μένουμε προσκολλημένοι σε αυτές. Αλλά σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε την άνοδο κομμάτων που έχουν πολύ έντονο ιδεολογικό πρόσημο. Στην Ισπανία, ας πούμε, η Podemos είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, νομίζω θα το έλεγα και με όρους που χρησιμοποιούμε. Ναι, στην Ιταλία. Στην Ιταλία δεν υπάρχει. Στην Ιταλία δεν υπάρχει. Παρόλο που ήταν η μεγάλη ελπίδα της ευρωπαϊκής αριστεράς τις προηγούμενες δεκαετίες, τώρα πια έχει εκλείψει. Ναι, βλέπουμε τέτοια ρεύματα, αλλά αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι κανένας δεν είναι, ας το πούμε, δογματικός ως προς αυτά που πιστεύει και προσπαθεί να βάλει και άλλα πράγματα μέσα στο, ας το πούμε, στο πρόγραμμά του, έτσι ώστε να συμβαδίσει με τις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης, ας το πούμε έτσι, κοινωνίας, η οποία, θέλοντας και μη, είναι η σημερινή μας πραγματικότητα. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε κάποια στοιχεία που να προσαρμοστούμε στη συγκεκριμένη πραγματικότητα, τόσο σαν Ελλάδα όσο και σαν Ευρώπη. Κύριε Μαυροδά, επειδή το παρακολουθήσαμε βέβαια χθες όλη τη συνάντηση του κ. Θεοδωράκη με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Θεοδωράκης πήγε εκεί πέρα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης, από ό,τι μαθαίνουμε, αναλώθηκε έτσι στις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, τη συνταγματική αναθεώρηση κτλ. Εκεί πέρα το ποτάμι, τέλος πάντων, έχει κάνει μια αρκετά έτσι εκτεταμένη δουλειά. Ήδη πριν από τις ευρωεκλογές έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και καλούς συνταγματολόγους στο ποτάμι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, υπάρχει μια καλή ομάδα για αυτή τη δουλειά. Πώς τα είδε τις προτάσεις του ποταμιού για τη συνταγματική αναθεώρηση, πώς τις είδε ο Πρωθυπουργός χθες? Θετικά τις είδε και εκείνος είχε πει και μάλιστα ότι μετά την ψήφο εμπιστοσύνης θα ξεκινούσε τις πρωτοβουλίες για να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση από τη Βουλή. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν μικροδιαφορές σε κάποια, θα έλεγα, ίσονος σημασίας πράγματα και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν θέματα τα οποία όλο το πολιτικό φάσμα, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα θέλανε να υπάρχουν σε μια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα μείνει πρίκα ουσιαστικά για την επόμενη Βουλή. Δηλαδή, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι κάτι το οποίο αποδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν ημιτελές, τουλάχιστον, και θέλει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Το θέμα με την ασυλία των βουλευτών, το θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές, με την δικαστική εξουσία, με την απονομή της δικαστικής εξουσίας, είναι κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν το σύνταγμά μας. Όπως επίσης και το θέμα με το σημαντικό θέμα με το τι θεωρούμε αναθεώρηση του συντάγματος. Θεωρούμε την κατάρθρον αναθεώρηση και πρέπει να περιμένουμε 5 χρόνια, ή το σε σύνολο αναθεώρηση που πρέπει να περιμένουμε 5 χρόνια. Γιατί αν αλλάζει ένα άρθρο και μετά πρέπει για να αλλάξουμε ένα άλλο άρθρο, 200 χρόνια να αλλάξει όλο το σύνταγμα. Θα γίνεται πολύ δίσκαμπτο μετά η οποιαδήποτε διαδικασία αναθεώρησης. Μάλιστα. Άρα είδατε χθες ότι ο κύριος Σαμαράς... Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι υπήρχε μια συνένεση. Επειδή τον έχουμε ακούσει, έχει βγάλει και μια ατζέντα ο κύριος Παυλόπουλος, την έχει ανακοίνωση αναλάβει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σε όλες τις αλλαγές που θα προωθήσει για το σύντομα. Καταλάβατε χθες ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτσι αποφασισμένος να προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα? Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι γιατί έδειξε. Θα διαμορφώσει και το πολιτικό σκηνικό τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε τελικά σε αλλαγή του εκλογικού νόμου, με τις επόμενες εκλογές θα γίνουν σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Και η άποψή μας για τον εκλογικό νόμο είναι πολύ συγκεκριμένη και νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Με την κατάτμιση δηλαδή στο γερμανικό σύστημα. Ναι, το γερμανικό σύστημα που έχει ουσιαστικά διπλή κάλπη, τοπική και εθνική. Το γεγονός ότι
το μπόνους των 50 βουλευτών είναι κάτι που ουσιαστικά βγήκε όταν τα μεγάλα κόμματα παίρνανε ποσοστά 40% κάτι, οπότε τότε είχε τη χρησιμότητά του. Τώρα βλέπουμε ότι πηγαίνουμε προς κυβερνήσεις συνεργασίας, οπότε λέμε ότι το μπόνους σας εξακολουθήσει να υπάρχει, αλλά ας είναι αναλογικό, δηλαδή παίρνεις 32%, θα πάρεις 32, ας το πούμε, επιπλέον έδρες. Και το τρίτο και μεγάλο είναι η κατάτμιση των μεγάλων περιφερειών, που έτσι όπως είναι τώρα ευνοεί τους ανθρώπους που έχουν λεφτά να διαθέσουν σε προεκλογική εκστρατεία ή που έχουν άκρες στο να βγαίνουν στην τηλεόραση και να γίνονται γνωστοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους άλλους συμφωνούν πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πανδήμος, ας το πούμε, αποδεκτό. Και τέλος πάντων είναι όριμες και οι συνθήκες για να αλλάξουν. Είπατε νωρίτερα να αλλάξω λίγο θέμα. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες. Ότι δεν υπάρχουν, ότι το ποτάμι, ας πούμε, τοποθετείται στο κέντρο προκειμένου να μπορεί, ας πούμε, να. Είναι ναι, κάπως ευέλικτο στην αναζήτηση τέλος πάντων. Έχει προοδευτικούς φιλελεύθερους και μεταρρυθμιστές. Ναι, νομίζω κάποια στιγμή είχε υποθεί έτσι και τέλος πάντων είχε κυκλοφορήσει και από το ποτάμι ότι είναι ριζοσπαστικό κέντρο. Έτσι, μια, ναι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ναι, και έτσι με την έννοια ότι θέλει να προωθήσει τις αλλαγές ναι, που χρειάζεται. Και το είναι τέλος πάντων ένας όρος ο οποίος υπάρχει, ας πούμε, στην βιβλιογραφία σίγουρα και νομίζω ότι υπάρχουν και αρκετές δυνάμεις κυρίως στον αγγλοσαξονικό κόσμο που χρησιμοποιούν αυτή την. Ναι, αυτή την. Αυτό προσδιορισμό, ας πούμε. Ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τη 17 Νοέμβρη. Ο κ. Θοδωράκης είπε κάτι το οποίο σχολιάστηκε ναι, από όλους. Δέχτηκε επιθέσεις από κόμματα. Δηλαδή δεν είναι λίγο, ας πούμε, έτσι, πώς να το πω, προβληματικό να κάνει κάποιος ιστορική προβολή σε αυτό που συνέβη το 1973 με τα σημερινά κόμματα? Δεν είναι σαν να απαξιώνει τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και να χρησιμοποιεί και ένα ιστορικό γεγονός προκειμένου να υποστηρίξει, αν μου επιτρέπετε, τη δική του αφήγηση για τα κόμματα. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, τι βγάλαμε τώρα για την κρυστάλλινη σφαίρα να ξέρουμε τι θα γινόταν, αν. Γιατί αυτό ιστορικά συνήθως δεν είναι πολύ καλή. Ουσιαστικά το είπε αυτό ο Σταύρος, ο Θεοδωράκης, προκειμένου να δείξει το γεγονός ότι είναι. Τα κόμματα μέσα στα πανεπιστήμια δεν έχουν ρόλο ουσιαστικά. Δηλαδή με την έννοια ότι άλλα είναι τα ακαδημαϊκά, ας το πούμε, τα ακαδημαϊκά συμφέροντα, άλλα τα κομματικά συμφέροντα. Δεν συγκλίνουν αυτά τα πράγματα και μέσα σε μεσαίνα πανεπιστήμια αυτά τα πράγματα πολλές φορές το ένα κάνει, μάλλον το κομματικό συμφέρον κάνει ζημιά στο ακαδημαϊκό συμφέρον. Με αυτή την έννοια είπε και το γεγονός ότι εξάλλου ακόμα και στο Πολυτεχνείο, στην εξέγερση που είχε πολλά στοιχεία, ας το πούμε, αυτενέργειας των ανθρώπων που είχαν βρεθεί τότε μέσα, τα κόμματα είχαν παίξει έναν αμφισβητούμενο στην αρχή ρόλο. Όχι αυτενέργειας, πολιτικοποιημένοι φοιτητές. Ήταν, υπήρχαν ομάδες οι οποίες ναι, πρόσφυγαν σε κόμματα ναι, και παράνομα βέβαια τότε, αλλά ναι, παρόλα αυτά. Απλώς έχουμε και παραδείγματα. Με ένα πολιτικό τρόπο. Έχουμε και παραδείγματα επίσημων κομμάτων που προσπαθήσαν να φρενάρουν έτσι, αυτή την ενέργεια, τα οποία δείχνουν ότι θέλανε ουσιαστικά να ελέγξουν αυτό το κίνημα και άμα δεν το ελέγχανε δεν ήταν καλό. Με αυτή την έννοια ουσιαστικά. Ναι, αλλά είχαμε βέβαια να πούμε ότι τα κόμματα ήταν ενδεικτικά, διότι ναι, είχαμε δικτατορία. Ήταν απαγορευμένα τα κόμματα. Ναι, εντάξει, απλώς ήταν οργανωμένοι οι φοιτητές και έχω και πολλούς καθηγητές. Ήταν οργανωμένοι και παρανομία. Και έχω πολλούς συναδέλφους καθηγητές που ζήσανε εκείνη την εποχή και ήταν μέσα και μας τα λέγανε και από μέσα τα πράγματα πώς ήταν. Μάλιστα. Πάντως, ξέρετε, ο τρόπος που το εξηγήσατε τώρα ήταν, είπατε κάτι πολύ σαφές, το οποίο δεν προέκυψε καθόλου τη δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη. Παρεξηγούνται νομίζω συχνά τα λόγια του. Γιατί και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τον Άγιο Παντελεήμον, ας πούμε. Αυτά που είχαν υποθεί για τη μετανάστευση, για την ποσόστοση. Ναι. Τώρα με τη 17 Νοέμβρη. Πού αποδίδεται αυτές τις συνεχείς παρεξηγήσεις? Οι συνεχείς παρεξηγήσεις νομίζω ότι είναι μέρος ενός παιχνιδιού που γίνεται από τότε που ιδρύθηκε το ποτάμι, του να υποβαθμίσουμε, του να, ας το πούμε λίγο, να πάρουμε μία λέξη και να την τραβήξουμε τόσο πολύ. Είναι κακόβουλες, λέτε δηλαδή. Μέσα στην πολιτική, όπως και στο πόλο, θυμάμαι ότι πολλές φορές για να πάρεις πλεονέκτημα χρησιμοποιούσες όλα τα μέσα. Πέφτει ξύλο, η αλήθεια είναι. Καμιά φορά και στην πολιτική. Πέφτει χοντρό ξύλο. Μάλιστα. Καμιά φορά και στην πολιτική. Οπότε τραβιούνται κάποια πράγματα. Δηλαδή, αλλά νομίζω ότι μέσα σε άκρες ο πολίτης έχει καταλάβει τι πρεσβεύει το ποτάμι ουσιαστικά. Εγώ, ας πούμε, για τη μετανάστευση που δεν πολιτεύομαι και άρα δεν κάνω πολιτική αντιπολίτευση στο ποτάμι. Ναι. Πραγματικά, ακόμη έχω απορία για αυτό που είχαν υποθεί στον Άγιο Παντελεήμον με την ποσόστοση κλπ. Όχι, αυτό που είχε ουσιαστικά η μεγάλη εικόνα στη μετανάστευση είναι το γεγονός ότι δεν πρέπει να τη δούμε σαν ένα αμιγώς ελληνικό πρόβλημα και πρέπει να τη δούμε σαν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Σε πολλές χώρες, δηλαδή για παράδειγμα το θέμα της μετανάστευσης όπως το έχουν αντιμετωπίσει χώρες, ας πάμε, ξέρω εγώ,
και εκτός Ευρώπης, Αυστραλίες, Νέες Ζηλανδίες, Καναδάς, που θεωρούμε ότι είναι προηγμένες χώρες, ακόμα και εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι άπειρος ο αριθμός των μεταναστών που μπορούν να δεχτούν. Και άμα έχετε κανένα φίλο που θέλει να πάει σε τέτοιες χώρες, θα σας πει και τι διαδικασίες γίνονται. Ναι, είναι αλήθεια. Απλώς αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει δηλαδή δεν μπορούμε από τη μία να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, από την άλλη δεν μπορούμε να χάσουμε όμως και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί και είναι άλλο οικονομικοί μετανάστες, άλλο οι πρόσφυγες. Απλώς είναι ανθρωποκεντρική προσέγγιση να λέμε ότι σε μία γειτονιά θα βγάζουμε ποσοστό, θα βγάζουν οι δημοτικές αρχές, νομίζω είχε υποθεί, η τοπική αυτοδιοίκηση είχε μπει σε αυτό, θα βγάζει ποσοστό για το πώς θα διαμένουν, πώς οι μετανάστες θα μπορούν να διαμένουν εκεί. Αυτό που ουσιαστικά έχει υποθεί είναι ότι δεν μπορεί να είναι όλοι συγκεκριμένα συσσωρευμένοι σε μία περιοχή, δημιουργώντας προβλήματα σε μία περιοχή. Αν οι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στον. Έχουν χαρτιά για να κινούνται ελεύθερα. Πάντως δεν είναι ότι θα περιορίσεις την ελεύθερη διακίνηση, απλώς θα δώσεις και κάποια κίνητρα ώστε να μπορέσεις να κατευθύνεις. Να κατευθύνεις. Είναι αυτό που λέμε ουσιαστικά. Να κάνεις μια διαχείριση του πληθυσμού σε ένα δήμο, του μεταναστευτικού πληθυσμού σε ένα δήμο. Πάντως η ερώτηση που σας έκανε η Τζίνα και έτσι γίνεται τέλος πάντων με αφορμή μια κριτική που δέχεται το ποτάμι για αυτά τα θέματα. Και η απάντηση που δίνεται και η ερώτηση βέβαια που σας έγινε είναι δύο ερωτήσεις που έχουν σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό. Δηλαδή, θέλω να πω, μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι το ποτάμι τέλος πάντων προσπαθεί να έχει απλωμένα τα αυτιά του. Προσπαθεί να πάρει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση από την αριστερά και την ελευθερία της δημιουργίας από την δεξιά, αν θέλουμε να το. Μάλιστα. Και να το προσδιορίσουμε. Και κάπως έτσι, ας πούμε, δημιουργείται το ριζοσπαστικό κέντρο. Απλά θέλω να πω ότι αμέσως ξέρω εγώ συζητάμε τώρα 18 λεπτά. 17 λεπτά και ήδη ας πούμε έχουν προκύψει ένα σωρό θέματα τα οποία αποτελούν ζητήματα ιδεολογικής κατεύθυνσης. Που δίνουν ένα ιδεολογικό στίγμα. Αλλά άμα σας πω όμως ότι για παράδειγμα είμαστε απέναντι στο, ας το πούμε, στην κρατικοδίαιτη ανάπτυξη, αυτό θα είναι, ας το πούμε, δεν είναι και τόσο αριστερό που ήταν το προηγούμενο, οπότε εκεί πέρα θα δούμε ότι υπάρχει ένα μείγμα πολιτικό. Νομίζω και ίσως και προσανατολισμό. Κρατικοδίαιτη ανάπτυξη, αλλά γκρέκα τέλος πάντων, ήταν έτσι συνειδητές επιλογές και Κωνσταντίνου Καραμανλή κάποια στιγμή και μετά του Ανδρέα Παπανδρέου. Γι' αυτό λέμε ότι και αφορά και τα δύο μεγάλα. Και το χώρο της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα και της κεντροαριστεράς. Εδώ υπάρχει μια ταύτιση. Οπότε εκεί πέρα τα ιδεολογικά λίγο πέφτουν σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Ανδρέα Παπανδρέου, και επειδή τώρα σε λίγη ώρα συναντιέται ο κ. Βενιζέλος με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου στη Βουλή, στο Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου τέλος πάντων να γεφυρώσουν το χάσμα, εξ αρχής δόθηκε μία αίσθηση, ας πούμε, ότι το ποτάμι προσπαθεί έτσι να συγκροτήσει τα ποσοστά του και να φτιάξει τη θέση του, ας πούμε, με πυρήνα, ας πούμε, τις αρεστημένους ψηφοφόρους του Πασόκ, ας πούμε. Ναι. Ιδίως αυτούς οι οποίοι προέρχονται από νεότερες ηλικίες, διότι νομίζω ότι ο νεότερος κόσμος, ας πούμε, είναι που έχει απορρίψει τα δύο πάλι ποτέ μεγάλα κόμματα. Γιατί δεν συζητάτε? Έχω ακούσει και τον κύριο Θεοδωράκη επανειλημμένος να λέει ότι εμείς δεν είμαστε κεντροαριστερά ή τέλος πάντων δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είμαστε μόνο κεντροαριστερά. Ναι, δεν είμαστε μόνο κεντροαριστερά. Όλος αυτός ο χώρος πάντως έχει μια κινητικότητα η οποία τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή έχει στις εκδηλώσεις του κυρίου Λυκούδη. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κύριος Θεοδωράκης παρά τον αυτοπροσδιορισμό αυτόν τον πολιτικό κρατάει μια κινητικότητα και επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως απορρίπτεται την κεντροαριστερά ως brand, αλλά στην πραγματικότητα συνομιλείται με το χώρο μας, χωρίς Βασίλη, που διέκοψε. Ως brand θα λέγαμε, εντάξει, το κεντροαριστερά είναι λίγο περιοριστικό για το τι εκφράζει το ποτάμι. Δηλαδή νομίζουμε ότι έχει και κομμάτι της κεντροαριστεράς στο ποτάμι, αλλά δεν είναι μόνο κεντροαριστερά. Με τους ανθρώπους σίγουρα συζητάμε και αυτό φαίνεται και από την Επιτροπή Διαλόγου που έχει φτιάξει το ποτάμι, που έχει αρκετά έτσι στελέχη μέσα από το χώρο της κεντροαριστεράς. Αλλά δεν θέλουμε να ταυτιστούμε μόνο με την κεντροαριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξ αρχής το είχαμε πει και νομίζω ότι θέλουμε και ο κόσμος και η κοινωνία θέλει και καινούργια πράγματα να δει ουσιαστικά. Η συζήτηση για την κεντροαριστερά είναι πολύ χρήσιμη και πάντα το ποτάμι έχει ανοιχτά τα αυτιά του και θέλει να συνομιλεί έτσι με ανθρώπους από το χώρο αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο ήθελα να μεταφέρουμε τη συζήτησή μας σε ένα άλλο θέμα, τέλος πάντων.
σε λίγο καιρό, δηλαδή εκ των πραγμάτων, θα αρχίσουν τα κόμματα να φτιάχνουν ψηφοδέλτια. Ναι. Εντάξει, οι ευρωεκλογές ήταν μια σχετικά απλή διαδικασία. Αυτό ξαναπείτε το, σε σχέση με τις βουλευτικές. Το κάλυπτα κιόλας τότε, οπότε θυμάμαι ότι ήταν σχετικά απλό. Τέλος πάντων, σε σχέση με αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ένα ποτάμι το οποίο έπρεπε, ένα κόμμα το οποίο έπρεπε να βρει 55 υποψήφιους, 60 υποψήφιους. 42. 42, ναι. Ναι. Αναγκάζεται τώρα να πρέπει κάποιο να κάνει τοπικές οργανώσεις. Δηλαδή θα πρέπει να βρει περίπου 400 σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Είναι το δύσκολο. Αυτό. Και για ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα ουσιαστικά 8 μηνών, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν έχει την παράδοση. Ξέρετε, σε ένα γίνεται, τόπο, κάποιοι, δεν έχει στιγμή, το παρελθόν. Και υπάρχουν και κίνδυνοι. Κάποια στιγμή συζητούσα με κάποιον από το κόμμα σας και μου έλεγε ότι το πρόβλημα είναι, μου λέει, σου προτείνουν κάποιον που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, στην Νέα Δημοκρατία. Τον συναντάς με καλή τέλος πάντων διάθεση και τα λοιπά και βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι αυτός ήταν 8 χρόνια δήμαρχος και έχει πάνω στο κεφάλι του 150 καταγγελίες. Και αυτό σου χαλάει και λίγο το αφήγημα της, του καινούργιου και του άφθαρτου, το οποίο θέλετε να. Ναι, σίγουρα, να σίγουρα το ποτάμι. Με ποια διαδικασία ναι, θα το ποτάμι δεν θα είναι, δεν προέρχεται από. Δεν θέλει δηλαδή ανθρώπους που να προέρχονται από παρθενογένεση. Κάποιοι θα μπορεί να έχουν και κάποιο, ας το πούμε, πολιτικό παρελθόν. Το θέμα είναι ότι με τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει, προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, δηλαδή πάντα το φως μπορεί να τραβήξει πολλές πηγολαμπίδες που δεν ξέρεις και από πού ουσιαστικά κρατάει η σκούφια τους. Το θέμα είναι ότι η διαδικασία έτσι όπως έχει γίνει, που έχουμε κάνει ένα άνοιγμα στις κοινωνίες να προτείνουν εκείνοι συγκεκριμένα, όχι μόνο έναν άνθρωπο, ένα συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, δηλαδή να προτείνουν τρεις, να προτείνουν τέσσερις, ώστε να μην υπάρχουν τόσο πολλές αυτοπροτάσεις, γιατί ο Έλληνας, άμα δει καρέκλα, έχει λίγο την τάση να νομίζει ότι είναι δική του. Με αυτή τη διαδικασία και με την αξιολόγηση που θα γίνει και από τις τοπικές οργανώσεις, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο φίλτρο γίνεται για τους ανθρώπους αυτούς που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Μάλιστα, κύριε, με ρωτά να βάλουμε μία ανωτελεία για να μεταφερθούμε ως το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου σε λίγη ώρα θα συναντηθεί ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Παπανδρέου και να μιλήσουμε.